Λοιπόν, ανάμεσα στο αγαπημένο χρώμα του Υπουργού, το μπλε και το άσπρο, μόλις ολοκληρώθηκε και το διαδικαστικό της τελετής της Φιέστας με την Κηφισιά. Αλλά σήμερα, Υπουργέ μου, είσαι διπλά χαρούμενος, γιατί δεν ανέβηκε μόνο η Κηφισιά κατηγορία. Ήρθε και ο Ηρόδοτος. Άλλη μια μπλε και άσπρη ομάδα. Να συμπληρώσει μια πεντάδα ομάδων, η οποία, αν πληρούν τις προϋποθέσεις που έχουν μπει, θα βρίσκονται στην καινούρια αναδιαρθρωμένη Super League 2. Αλλά σίγουρα αποτελεί μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Θα μιλήσω πρωτίστως για το κριτικό ποδόσφαιρο. Είναι μια έτσι ιδιαίτερη ημέρα, μιας και ο Ηρόδοτος, μια ομάδα που αντιμετώπισε στο πρόσφατο παρελθόν πάρα πολλά προβλήματα, κατάφερε με πολύ κόπο και κυρίως με τη στήριξη των τοπικών παραγόντων, μικρών, αλλά με πολύ μεράκι στήριξαν την ομάδα τους, μικρών σε οικονομικά μεγέθη, αλλά με πολύ έτσι πάθος στήριξαν την ομάδα τους και με τον Μιχάλη, τον Γεωργιάδη πρόεδρο και με μια ομάδα από παίχτες, αλλά πραγματικά ομάδα δεμένη, αλληλέγγυη, κατάφεραν να ανέβουν κατηγορία. Και είμαι χαρούμενος διότι έπαιξαν τον τελευταίο αγώνα με την Κηφισιά, μια ομάδα επίσης με καλά χαρακτηριστικά, ποιοτικά χαρακτηριστικά, ξέρω τα στελέχη της, τα διοικητικά και πάρα πολλούς από τους παίχτες. Και εδώ, σε αυτόν τον ωραίο χώρο, έδωσαν τον τελευταίο αγώνα. Ένα αγώνα γιορτή. Γιορτή για το ποδόσφαιρο. Και έτσι στη Super League 2, τη μεγάλη, την αναβαθμισμένη δεύτερη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, εφόσον έτσι έχουν τις προϋποθέσεις, θα έχουμε δύο μπλε και άσπρο ομάδες. Την Κηφισιά, αλλά και τον αγαπημένο μας Ηρόδοτο. Ελπίζουμε το καλύτερο για το ελληνικό ποδόσφαιρο, ελπίζουμε το καλύτερο για το κριτικό ποδόσφαιρο. Και είμαστε δίπλα τους, διότι πρέπει να ενισχύσουμε με κάθε τρόπο την περιφέρεια αλλά και τις καλές με ποιοτικά χαρακτηριστικά ποδοσφαιρικές ομάδες της χώρας μας. Όπως ο Ηρόδοτος, όπως η Κηφισιά. Είναι μια καινούρια κατηγορία. Έχουμε ομάδες Β από την Super League. Θα είναι χωρισμένες σε βορρά και νότο αναγκαστικά. Θα το δούμε αυτό. Αυτό θα το δούμε, διότι θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των ομάδων που θα καταφέρουν να περάσουν τον πύχη, δηλαδή τις προϋποθέσεις. Και αυτό πάλι είναι θέμα που αφορά τη διοργανωτρία αρχή. Εμείς ως Υπουργείο, ως Πολιτεία, βάλαμε το πλαίσιο, τις προϋποθέσεις. Κάναμε την καινοτομία πράξη, δηλαδή να συμμετέχουν και β' ομάδες των μεγάλων κλαμπ της πρώτης κατηγορίας. Έτσι αναβαθμίζουμε και το θέαμα, και το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγαλύτερο πλέον στην Super League 2. Από εκεί μετά, αν ο αριθμός των ομάδων είναι τέτοιος που θα κριθεί από την ιδρυματική αρχή ότι πρέπει να γίνουν όμιλοι βόρειο-νότι, αυτό είναι στο χέρι τους. Προς το παρόν, αναμένουμε τις εξελίξεις και παρακολουθούμε όλα όσα πρέπει να προετοιμάσουν για να τηρήσουν το γράμμα του νόμου και να καταφέρουν να περάσουν τον πίσω ψηλά. Έλα εδώ, πώς σε λένε? Τώρα ο Χριστόφορος, τι ομάδα είσαι? Καλά, μπορείς να πεις και Κηφισιά. Έτσι, μπράβο. Ο μικρός Χριστόφορος, λοιπόν. Έχουμε μια δύσκολη χρονιά γενικά σε όλα τα μεγέθη και ειδικά στον αθλητισμό. Αλλά βλέπουμε ο ελληνικός αθλητισμός έχει συνεχόμενες επιτυχίες και έχουμε και μπροστά μας μια Ολυμπιάδα. Υπάρχουν συνεχόμενες επιτυχίες, αλλά κυρίως υπάρχει ένας άλλος αέρας. Πιο ποιοτικός, καθαρό οξυγόνο σε όλες τις διοικίες των αθλητικών ομοσπονδιών της χώρας μας. Με μικρές εξαιρέσεις βέβαια. Παρ' όλα αυτά είμαστε εδώ, είμαστε δίπλα σε όλα τα αθλήματα χωρίς καμία εξαίρεση. Σήμερα το μεσημέρι ήμασταν στο καράτε, νωρίτερα στο cheerleading, αργότερα στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, χθες στο jiu-jitsu, στο parkour, στο νηστιοπλοεία και συνεχίζουμε διότι ο αθλητισμός είναι ένα ζωντανό κύτταρο της ελληνικής κοινωνίας. Ένα εξελισσόμενο παιδί το οποίο μεγαλώνει, ομορφαίνει, ζωντανεύει κάθε μέρα και περισσότερο. Και ως πολιτική ηγεσία είμαστε ψυχή και σώμα της στον αθλητισμό.